Μάλιστα, στα 9 προκλήθηκαν σε εργοστήρια. Βρέθηκαν τη νύχτα 16 κατοικημένες περιοχές σε όλη από πυρκαγιές που ξεσπούσαν διαδοχικά από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι μέσα σε 4 ώρες, από τις 11 έως τις 3 τα ξημερώματα. Οι πρώτες μεγάλες εστίες στον ομό Χανίων απείλησαν τα χωριά Μεγάλα Χωράφια, Καφούρος και Βαμβακόπουλο, όπου η φωτιά, αφού έκαψε αγροτοδασική έκταση με ελιές και θάμνους, μπήκε στη βιοτεχνική ζώνη. Βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποθήκες, γεωργικά μηχανήματα, φορτηγά, εξκαφείς και κοντέινερς υπέστησαν ολική ή μερική καταστροφή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εθελοντές και πυροσβέστες προσπαθούσαν να σώσουν σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ όσοι επλήγησαν βυθίστηκαν σε απόγνωση. Δύσκολη νύχτα πέρασαν και οι κάτοικοι στις Κεραμές, στον Μιλοπόταμο, το Μελιδόνι, τα Μισήρια και το Σπύλι στον ομό Ρεθύμνης. Στον ομό Ηρακλείου οι φωτιές απείλησαν τα χωριά Άνω Βιάνος Αφράτιο, Πύργος Μονοφατσίου, Σταυγές και Καλύβια, Φόδελε Μαλεβιζίου, Μύρες Φεστού και Ξηδάς, ενώ στον ομό Λασιθίου ξέσπασαν πυρκαγιές στην Ιεράπετρα και στο Καβούσιο. Γύρω στα μεσάνυχτα εκδηλώθηκαν αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Πάρο, την Κυπαρισία Μεσσηνίας και την Αραιόπολη Λακωνίας, όπου έγιναν στάχτη 1000 στρέμματα δάσους και καλλιεργήσιμης γης. Σε καμία από τις πυρκαγιές δεν χρησιμοποιήθηκαν εναέρια πυροσβεστικά μέσα για κατάσβεση.